Πρέπει να πω καταρχήν να στείλω την αλληλεγγύη και συμπαράσταση μας προς όλες εκείνες τις επιχειρήσεις, χώρους εστίασης, αλλά και όλες εκείνες οι οποίες παραμένουν κλειστές, κάποιες από τον Μάρτιο, στα εμπορικά κέντρα τα οποία είναι κλειστά και εκεί υπάρχουν περίπου 600 επιχειρήσεις. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και συμπαραστεκόμαστε και καλούμε το κράτος και την κυβέρνηση, αλλά και τον ίδιο των Υπουργών Οικονομικών, όπως το συντομότερο, ήδη θα έπρεπε, κατά την άποψή μας, να εξαγγείλει τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ανάφερε ο ίδιος πριν 15 μέρες, ότι θα στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις. Τρέχουν τα λειτουργικά έξοδα, ο κίνδυνος εξώσεων και ο κίνδυνος των ενοικίων είναι πρώτων πυλών ή εντός των πυλών, αν θέλετε. Οπότε το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να εξαγγελθούν συγκεκριμένα γενναιόδωρα μέτρα προς αυτές τις επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά την αγορά, πρέπει να παραδεχτώ και να πω ότι κάναμε βόρτα σε όλες τις πόλεις, βγήκαμε έξω, υπήρχε αρκετός κόσμος. Ναι. Το γεγονός ότι ήταν καλός ο καιρός από τη μια. Από το δεύτερο, το ότι ο κόσμος δεν έχει και πού να πάει. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πρωτόκολλα, η απαγόρευση της διακίνησης, το γεγονός ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί ένα καφέ κτλ. Όλα αυτά ήταν, αν θέλετε, και η μοναδική διέξοδος του κόσμου να κατεβεί κάτω στους εμπορικούς δρόμους, στα εμπορικά κέντρα και να κάνει τη βόλτα του. Πρέπει να πω όμως από την άλλη ότι αυτό δεν συνοδεύτηκε με αγορές. Η εμπορική κίνηση κυμαίνεται γύρω στο 30 με 40% της περασμένης χρονιάς. Αυτή είναι μια πραγματική εικόνα την οποία σας μεταφέρω από όλες τις πόλεις της Κύπρου. Δυστυχώς, χωρίς ρεβεγιόν, χωρίς εκδηλώσεις, χωρίς γάμους, χωρίς οποιασδήποτε εκδηλώσεις, τότε γιατί να πάει να αγοράσει κάποιος κάτι καινούργιο. Αντιλαμβάνεστε, η ψυχολογία είναι πολύ κάτω. Από την άλλη, αρκετοί συμπατριώτες μας είναι με επιδόματα, ζούμε μειωμένα εισοδήματα. Άρα εκείνο το οποίο παρατηρήθηκε είναι από τη μια στα είδη πρώτης ανάγκης να είχαμε πωλήσεις οι οποίες άγγιζαν και αγγίζουν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Στα υπόλοιπα όμως ήδη η μείωση κυμαίνεται από 60-70%, υπάρχει μείωση των πωλήσεων. Όλα και όλα το φαγητό δεν σταματά, όλα και όλα. Κύριε Κουσάρη. Εντάξει, αυτόν. Όχι να μας το κόψουν και αυτό. Μας κόψανε 1.000, μας κόψανε και το φαγητό. Λόγω του εγκλισμού, ναι. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω επίσης είναι ότι επειδή οι επιχειρήσεις καίγονται να πάρουν την όστο και την μικρή ρευστότητα στα ταμεία τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη δραστηριοποίησή τους, υπάρχουν αρκετά καλές τιμές. Μετά τα Χριστούγεννα έχουν μειωθεί και περαιτέρω οι τιμές, δηλαδή με εκτόσεις και προσφορές. Οπότε μπορεί ο πολίτης, ο καταναλωτής, να διαπιστώσει αυτό το ζήτημα και να προβεί στις αγορές τις οποίες έχει ανάγκη. Κύριε Κρουσάρη, ένα ενδεχόμενο ολικό lockdown αυτή τη φορά, στα μέσα περίπου του Γενάρη, είναι σκέψεις που κάνει και η επιδημιολογική ομάδα, ενώ αυστηροποίηση των μέτρων δεν έχει πει κάποιος ακόμα για ολικό lockdown. Πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το βλέπετε να γίνεται? Εντάξει, μπήκαμε, πιστεύω, στην φάση ανάκαμψης της πανδημίας με την έννοια ότι το εμβόλιο είναι ήδη εδώ και ο κόσμος άρχισε να εμβολιάζεται. Μα το καλοκαίρι θα εμβολιαστεί μόνο ο μισός πληθυσμός. Μέχρι το καλοκαίρι, Ιούνιο του 2021, θα εμβολιαστεί μόνο το 50%. Για να έχουμε ανοσία πρέπει να είναι γύρω στο 70%. Ο εμβολιασμός. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Είναι μακρύς, βέβαια. Είναι μακρύς, αλλά έναν ολικό lockdown πιστέψετε ότι θα αφήσει θύματα χιλιάδες επιχειρήσεις. Ήδη έχουν φτάσει σε φάση που δεν αντέχουν πλέον οικονομικά. Άρα θα έχουμε και κλείσιμο επιχειρήσεων, αλλά και κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας. Οπότε, από τη μια, ναι, κάνουμε έκκληση και πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα πρωτόκολλα όσον αφορά υγιεινής του Υπουργείου Υγείας. Από την άλλη, πιστεύω ότι μπορούν και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να μην κλείσει το παζάρι, να μην κλείσει η εμπορική κίνηση, διότι αυτό, παραλαμβάνω, ήδη
στους χώρους εστίασης παρατηρείται το φαινόμενο πέραν του 30-40% των χώρων εστίασης να αντιμετωπίζουν πρόβλημα εάν θα ξαναανοίξουν τα υποστατικά τους. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε εν πάση θυσία έναν ολικό και συνολικό lockdown. Μάλιστα. Κύριε Κουρσάρη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλή χρονιά να σας ευχηθώ. Και από εβδομάδας βεβαίως θα δούμε και πώς κινήθηκε η αγορά μετά την πρωτοχρονιά και τις παραμονές.